Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή, φαντάζει όμως και ιδιαίτερη, γιατί και γιορτάζουμε την εθνική μας επέτειο, αλλά γράφουμε και τη δική μας ιστορία ως κοινωνία. Δίνουμε τη δική μας μάχη, άλλοι στην πρώτη γραμμή και άλλοι περισσότεροι από εμάς από το σπίτι τους, σεβόμενοι τον περιορισμό της κυκλοφορίας πολιτών που βρίσκεται σε ισχύ. Μέτρο σχετικά για το οποίο θα ήθελα πριν από οτιδήποτε άλλο να κάνω μια διευκρίνηση σχετικά με τους φίλους μας, οι οποίοι φροντίζουν ζώα, είτε εντός του Δήμου τους, είτε εκτός αυτού. Για την περίπτωση λοιπόν που κάποιος φροντίζει ζώα εκτός του Δήμου μόνιμης κατοικίας του, θα πρέπει να δικτυωθεί και να απευθυνθεί σε φιλοζωικές οργανώσεις ή και μεμονωμένα άτομα, μόνιμους κατοίκους του Δήμου, που βρίσκονται τα ζώα, για να αναλάβουν εκείνοι τη σύντησή τους μέχρι την άρση του περιορισμού κυκλοφορίας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι μας ότι απαιτείται να μειώσουμε τις μετακινήσεις μας στο ελάχιστο και κυρίως να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις σε άλλες περιοχές προκειμένου να περιορίσουμε τη διασπορά της νόσου. Άρα, στην περίπτωση αυτή, δηλαδή ταΐσματος των αδέσποτων εκτός Δήμου κατοικίας μας, απαιτείται αυτοοργάνωση και συνεννόηση με τις φιλοζωικές οργανώσεις και τους Δήμους της περιοχής που είναι τα ζώα. Τώρα, για τους συμπολίτες μας που φροντίζουν αδέσποτα στο Δήμο τους, στην περιοχή τους. Έχουμε ήδη έρθει σε επικοινωνία με την ΚΕΔΕ και τον πρόεδρό της, Δήμαρχο Τρικαίων, κύριο Παπαστεργίου, και μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρξει από τους Δήμους και μέσω του site της ΚΕΔΕ η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης μετακίνησης κατά το πρότυπο της βεβαίωσης εργοδότη τύπου Α για εκείνους που έχουν αναλάβει σύντηση αδέσποτων ζώων. Υπεύθυνο γραφείο για την πιστοποίησή της θα είναι το αρμόδιο για τη διαχείριση των σχετικών θεμάτων γραφείο κάθε Δήμου. Για την έκδοση της βεβαίωσης θα απαιτείται αναφορά του σημείου στο οποίο βρίσκονται τα ζώα, οι ημέρες και η ώρα ταΐσματος, η διάρκεια του οποίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3 ώρες. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι στη βεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης, η περίπτωση Β1, περί επισκέψου σε γιατρό, ισχύει βεβαίως και για την επίσκεψη σε κτηνίατρο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τους επαναπαραθέντες συμπολίτες μας από την Ισπανία. Κάποιοι πολύ λίγο ευτυχώς χτες διαμαρτυρήθηκαν για δίθεν έλλειψη ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματά τους από τον εκπρόσωπο του ΕΟΔΗ. Πρώτα οι νοσούντες, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί σε πρώτο χρόνο και πριν τη χθεσινή μου ανακοίνωση, και εν συνεχεία όσοι βγήκαν αρνητικοί στο τεστ, διαδικασία που βεβαίως απαιτεί κάποιο χρόνο δεδομένου τον αριθμό των επαναπαθέντων, σας θυμίζω 263 συμπολίτες μας. Όλοι οι επιβάτες που ήταν αρνητικοί επίσης ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΗ ότι μπορούσαν να αποχωρήσουν από το ξενοδοχείο και χθες το βράδυ αποχώρησαν ήδη 30 άτομα, συνοδευόμενα από έναν από τους οικείους τους, και αφού φυσικά επικαιροποίησαν τη δήλωση που αναφέρουν τον τόπο που θα παραμείνουν κατά τις υπόλοιπες 12 μέρες απομόνωσής τους, τόπος που θα ελεγχθεί και από τις αρμόδιες αρχές. Σήμερα αποχωρούν και οι υπόλοιποι από τους επιβάτες που βγήκαν αρνητικοί, μια και η Γενική Γραμματεία έχει αναλάβει, και θέλω να το τονίσω, τη μεταφορά στον τόπο κατοικίας τους σε όλη την Ελλάδα. Εκείνων δηλαδή που δεν είχαν ίδιο μεταφορικό μέσο και δεν μπορεί να τους παραλάβει κάποιος οικείος τους. Στο νοσοκομείο θα παραμείνουν μέχρι τη λήξη της καραντίνας τους οι 20 από τους 21 που βρέθηκαν θετικοί, οι 20 ασυμπτωματικοί, ο ένας μεταφέρθηκε χθες στο Σωτηρία που ήταν συμπτωματικός, όσο και άλλα 22 άτομα που δεν νοσούν, επέλεξαν όμως να παραμείνουν στο ξενοδοχείο προκειμένου να προστατεύσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τόσο αυτοί οι 20 συμπολίτες μας, όσο και οποιοδήποτε άλλος από τους επιβαίνοντες στις δύο πτήσεις επιθυμεί να παραμείνει στο ξενοδοχείο για το σύνολο της 14ήμερης αυτοαπομόνωσης, μπορεί να το κάνει. Από τη μεριά μας θα θέλαμε να τους συγχαρούμε για την υπεύθυνη στάση τους και να τους ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία τους, τονίζοντας και επισημένοντας για άλλη μια φορά ότι οι 21 συμπολίτες μας, οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί, προέρχονταν από 16 διαφορετικούς προορισμούς σε όλη τη χώρα, από τους οποίους 7 προορισμοί δεν είχαν μέχρι σήμερα κρούσμα και παραμένουν και σήμερα χωρίς κρούσμα. Θέλω επίσης να ξεκαθαρίσω ότι από αύριο εντατικοποιούνται και αυστηροποιούνται όλοι οι έλεγχοι των συμπολιτών μας που είναι σε καραντίνα σε όλη τη χώρα. Καλούμε όλους να συνεχίσουν υπεύθυνα την απομόνωσή τους και να μην έρχονται τα όργανα της τάξης στη δύσκολη θέση να επιβάλλουν δυσβάσταχτα πρόστιμα. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 9 άτομα στην ευρύτερη περιοχή
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης τις τελευταίες 6 μέρες βρέθηκαν θετικοί στον ιό COVID-19, τρέχοντας τα σχετικά μοντέλα και αλγόριθμους ρυθμού εξάπλωσης νόσου, προέκυψε σαφέστατη ένδειξη υψηλού επιδημιολογικού πολλαπλασιαστή. Με τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής και σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και τον Δήμαρχο Μίκης, σας ανακοινώνω ότι πριν λίγο από τις 6 το απόγευμα κηρύχθηκε σε έκτακτη κατάσταση η περιοχή της κοινότητας Εχίνου, της Δημοτικής Ενότητας Μίκης, του Δήμου Μίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και επιβλήθηκε προσωρινός περιορισμός κατοίκων όλων των κατοίκων της περιοχής, χωρίς καμία δυνατότητα κατεξαίρεσης μετακίνησης. Τη λήψη μέρημνας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από το Δήμο Μίκης για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης σε τρόφιμα, φάρμακα των κατοίκων της κοινότητας Εχίνου και για κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις, στην περίπτωση κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων, θα συνδράμει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ταυτόχρονα την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας έχει αναλάβει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ΕΚΑΒ έχει προχωρήσει την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Εχίνου με τη διάθεση ενός ειδικά εξοπλισμένου ασθενοφόρου. Και ακριβώς επειδή υπάρχει ζήτημα στο νοσοκομείο της Ξάνθης, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έχει προχωρήσει την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επαναλαμβάνω ότι εν λόγω κήρυξη ισχύει για 2 εβδομάδες, είτε από σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα και έως στις 7 Απριλίου, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή της. Καλούμε τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα των χωριών του Δήμου Μίκης να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ήδη η έλεγχη είναι εξαντλητική και ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου στην περιοχή είναι υψηλότατος. Επίσης, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία αλλά και τη συνολική εικόνα, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας ακολουθεί υπεύθυνα τις οδηγίες, συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για την μη εξάπλωση του ιού. Οι ελάχιστοι που δεν το πράττουν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολλών, της κάθε γειτονιάς, της ίδιας μας της κοινωνίας και τους καλούμε για άλλη μια φορά να το συνειδητοποιήσουν άμεσα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, το 1821 οι πρόγονοί μας ξεκίνησαν έναν αγώνα που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Σήμερα είναι η σειρά μας να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνταχθούμε εναντίον ενός κοινού αόρατου εχθρού.